Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι ο γνωστός και αγαπημένος τραγουδιστής Χρήστος Κυριαζής έχει φύγει από τη ζωή. Σε λίγο θα μάθουμε νεότερα για τον ξαφνικό θάνατό του, καθώς αντιμετώπιζε όμως μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Θα τα πούμε σε λίγο. Πρώτα να καλησπερίσουμε τη Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα, Χαρά, από το press1.gr. Να καλησπερίσουμε τον Πάντο Τζίφα. Καλησπέρα και από εμένα. Τη Σταυροτηλούρου. Καλησπέρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζουν οι επιστήμονες να βγαίνουν και να μιλούν για τον κορονοϊό, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, ενώ υπήρξε ως βόμβα από τον κύριο Καπραβέλο, τι, με μια λέξη... Να μην μπαίνουν πουθενά, λοιπόν, οι ανεμβολίαστοι. Να και υποχρεωτικό μπαίνουν. Το εμβόλιο. Να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι. Και υποχρεωτικότητα. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Καπραβέλο και θα θέσουμε και ένα ερώτημα στους φίλους τηλεθεατές, εάν συμφωνείτε με τα όσα λέει ο καθηγητής και β' πνευμονολογικής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα όμως για τον Σαριγιάννη, ο οποίος λέει, Σαριγιάννης, τι, ο καθηγητής. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια εφιαλτική πρόβλεψη, σύμφωνα με τον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη, ότι την περίοδο Χριστουγέννων θα έχουμε 120 νεκρούς την ημέρα. Πάμε τον ακούσουμε. Ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αυξητική πορεία και τουλάχιστον με το ρυθμό που βλέπουμε, που βεβαίως είναι πολύ ανησυχητικός, τουλάχιστον για περίπου 8 μέρες ακόμα, 7 με 8 μέρες ακόμα, θα βλέπουμε αύξηση με τον ίδιο ρυθμό. Αύξηση θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Σήμερα, χτες μάλλον, ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμάτων ήταν 6.600. Όχι 8. Ο μέσος όρος, ναι, 7 ημέρες. Μάλιστα. Αυτή η τιμή θα ανεβεί στα 9.400 περίπου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, 6 με 7 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και πάνω από 10.000 και πολύ πάνω από 10.000. Και 11 και 12 και 13. Για να πιάσουμε δηλαδή αυτό το μέσο όρο. Αυτό δεν λέτε. Αυτό σημαίνει αυτό. Αυτό θέλω να πω. Άρα μπορεί να πετύχει μέρα που να έχουμε πάνω από 10.000. Αδιαφεσβήτητα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα θα έχουμε, δυστυχώς, από ένα σημείο και έπειτα, θα έχουμε και μεγαλύτερη, πιο γρήγορη αύξηση των αναγκών για διασωλήνωση από αυτή που συναντάμε μέχρι σήμερα, που είναι ήδη πολύ πιεστικό το σύστημα, και δυστυχώς και αύξηση και στους θανάτους πιο γρήγορη, γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή θα αρχίσουν να εμπλέκονται πολύ περισσότεροι ηλικιωμένοι. Στις διασωλήνωσεις μπορούν να φτάσουμε γύρω στις, με περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά τις 6-7 του Δεκέμβρη, δηλαδή γύρω στα μέσα Δεκέμβρη, να φτάσουμε γύρω στις πάνω από 800. Εκεί που ήμασταν δηλαδή στην προηγούμενη φάση, στα πιο υψηλά από την αρχή της πανδημίας. Ναι, ήταν στο προηγούμενο κύμα, η κορύφωση ήταν γύρω 800 περίπου. Mm-hmm. Αυτό θα το χτυπήσουμε νωρίτερα από τα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά... Και αυτό σε νεκρούς σε τι μεταφράζεται? Γύρω στα Χριστούγεννα μια κορύφωση της τάξης των 120 την ημέρα. Εντάξει, στη φάση που είμαστε, ειλικρινά από ένα σημείο και έπειτα, εγώ θεωρώ ότι έχουμε υποχρεώσει όλοι μας να μην αφήσουμε τους ανθρώπους στην μοίρα τους επειδή δεν θέλουν να καταλάβουν. Έχουμε υποχρέωση να τους θεραπεύσουμε. 120 νεκρούς την ημέρα την περίοδο Χριστουγέννων, λέει ο καθηγητής Σαριγιάννης. Από την άλλη, έχουμε νεαρούς φοιτητές, Χαρά Λεμονή, να ξεσαλώνουν στη Βουλγαρία. Έλληνες φοιτητές πάνε στη Βουλγαρία, διασκεδάζουν και ξαναέρχονται. Για ξαναπες μας. Μιλάμε για πραγματική φοιτητική απόβαση, Φίλιππε, στη Βουλγαρία. Ναι. Διοργανώνεται λοιπόν από ομάδες φοιτητικές που εξειδικεύονται, παρακαλώ, στη διασκέδαση σε μια εποχή που η πανδημία καλπάζει και στη γειτονική χώρα. Ορισμένοι λοιπόν σχεδιάζουν εκδρομές για πάρτι με αφετηρία κυρίως στη Θεσσαλονίκη και με προορισμό τη γειτονική χώρα, υποσχόμενοι νύχτες με ατελείωτη διασκέδαση και αλκοόλ. Η συγκεκριμένη εκδρομή δεν διοργανώνεται από μία, αλλά από 11 φοιτητικές ομάδες και η συμμετοχή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 2.000 εκδρομείς. Αυτοί θα αναχωρήσουν με πούλμαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως από Θεσσαλονίκη, αλλά και από Αθήνα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο και Κομοτηνή στις αρχές Δεκεμβρίου.
τότε δηλαδή που θα είμαστε στο πικ. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με τους διοργανωτές, το συγκεκριμένο event θα αποτελείται από 3-4 φεστιβάλ και με τη συμμετοχή γνωστών DJs. Οι νεαροί απευθύνονται ακόμα και σε ταξιδιωτικό γραφείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναβλώσουν λεωφορεία για τη μετάβασή τους στη γειτονική χώρα. Τα πακέτα της εκδρομής ΔΕ αρχίζουν από 80 έως 150 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα του ξενοδοχείου και τις υπηρεσίες που θα τους παρέχει. Όμως, εδώ διαφωνούν επίσης οι επιστήμονες και κυρίως ο καθηγητής πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κιούμης, εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες στέλνουν πολύ λάθος μηνύματα σε μια ιδιαίτερη προβληματική περίοδο και για τις δύο χώρες. Μάλιστα. Τώρα το θέμα εδώ πέρα είναι ότι θα πηγαίνουν. Το θέμα είναι, επιτρέπεται χωρίς να έχουν κάνει εμβολιασμό ή χωρίς να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά, θα μπορούν. Θα πρέπει να έχουν κάνει rapid test. Θα περάσουν ένα rapid test από το λεωφορείο, θα μπουν μέσα στο λεωφορείο, δηλαδή στα σύνορα, θα επιδείξουν ένα rapid test και θα περάσουν. Μετά θα ξαναγυρίσουν πάλι με rapid test. Έτσι ακριβώς. Ναι, εκτός αν γυρίσουν με τα πλαστά των 300 ευρώ έτοιμα στο χέρι. Δεν παραβιάζουν συνθήκες, καμία συνθήκη τους κανόνες. Απλώς θα γίνεται εκεί πέρα το έλα να δεις. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Μένουμε εδώ. Πάμε λίγο στη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Χρήστου Κυριαζή, ο οποίος άφησε τη τελευταία του πνοή. Σήμερα λοιπόν, πριν λίγες ώρες, βγήκε στη δημοσιότητα η τραγική είδηση του θανάτου του. Έδωσε τη μάχη του Φίλιπ, αλλά τον κέρδισε η κακιά αρρώστια, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε. Σε ηλικία 68 ετών, ο Χρήστος Κυριαζής, το οποίο το όνομα έχει συνδεθεί εκτός από τη, με την κιθάρα του, με το «Μου θυμίζεις τη μάνα σου», το «Ημεροβίγλι» κτλ. Το όνομα το έχει συνδεθεί και με την επιπλοποιία φυσικά. Έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω τόσο στους οικείους του, όσο και σε όσους αγαπούσαν πάρα πολύ την μουσική του. Μάλιστα. Πάμε να δούμε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Χρήστου Κυριαζή. Έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Για σένα λιώνω, ματέτω και με έχεις κάνει λολό. Ό,τι ναι να κάνεις, κάνε το. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το λέει ωραία η Νατάσα αυτό? Το λέει ωραία η Νατάσα και θέλω να σε ευχαριστήσω, Χρήστο μου, πάρα πολύ που είμαστε στο δεύτερο σπίτι σου, εδώ στο Καμαρίνι σου, στο θέατρο, που φέτος έχεις ξεκινήσει εμφανίσεις με την Νατάσα και τον Πέτρο Ιακωβίδη και πραγματικά ο κόσμος σας έχει αγκαλιάσει. Ναι, αισθάνομαι πολύ ωραία. Είπε στο δεύτερο σπίτι σου, εδώ σου κρύβω. Περνάω πάρα πολλές ώρες εδώ πέρα. Το έκανε σαν στούντιο, ας πούμε. Βλέπω κιθάρες. Ναι, έχω λόξα με τις κιθάρες, τα κορίτσια μου. Για σένα λιώνω, μάθε το, και με έχεις κάνει λολό. Το ωραίο είναι που πριν εγώ έχω πάρα πολύ άγχος. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πιο πολύ ένα μουσικό στούντιο. Όχι το live. Στο live έχω πολύ track. Και στα παρασκήνια η Νατάσα με ψυχώνει, μου λέει διάφορα, ξέρω εγώ, με κάνει και γελάω. Μετά το δεύτερο τραγούδι αρχίζει και στρώνει η κατάσταση. Πιο καλά είναι να κάνω μια νοερή προσευχή και να ηρεμήσω, να πάρω κάποιες ανάσες, γιατί την ώρα που ανοίγει η πόρτα για να βγω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Πότε θα το ξεπεράσω το τέμπο αυτό? Πώς ξεκινάει η μουσική διαδρομή του Χρήστου Κυριαζή και πότε? Ήμουνα 8 ετών με μια κιθάρα που είχε πάρει ο αδελφός μου ο Ανδρέας. Άρχισα να γρατζουνάω και έπαιζε ένα τραγούδι τότε το ραδιόφωνο «Βράχο, βράχο τον καημό μου» με τον Φίλο Καζαντζίδη του Μίκη του Θοδωράκη. Και άρχισα σε... Εδώ λοιπόν είναι μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει στο Χάρη το Λιμπιδάκι και στο Σταρ. Ξαναλέμε, έχει σκάσει ως βόμβα ο θάνατός του. Ξαναλέμε, πάλευε γενναία με τον καρκίνο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε εκμυστηρευτεί. Δεν ήθελε να μοιραστεί αυτόν τον αγώνα που έδινε και την πάλη με τον καρκίνο. Δυστυχώς,
Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν σήμερα το πρωί να ενημερωθούμε όλοι για το θάνατό του. Παρακαλώ. Εσύ που έφυγες, χωρίς να φταίς. Καλλιτέχνες φίλους έχεις? Όχι, παρά μόνο αυτούς που συνάντησα, αλλά δεν έχω παρέες. Κοίταξε, ήρθα και μ' άκουσε μεγάλα ονόματα. Εγώ ταράχτηκα τότε, δεν το περίμενα, ας πούμε. Ο πρώτος που μπήκε στο καμαρίνι στο Zoom ήταν ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ήρθε Μαρινέλα με τον Τόλι. Τι να σου πω, Μαρινέλα μου βάζει χέρι. Τραγουδάς ψηλά, κατέβατα, σπάς το λαρίγκι σου. Δύο πρόσωπα που μου κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση στη μουσική μου πορεία, να το πούμε, στον δρόμο, ήταν ο Μάνος Κατζηδάκης και ο Άκης Πάνο. Εκεί πήρα πολλά πράγματα. Έμαθα πάρα πολλά. Ένιωσα πολύ μικρός. Στα 45 μου ήρθε μια επιτυχία. Ενώ πρώτα είχα τα έπιπλα και ξέρεις όλα αυτά. Λέω τι γίνεται εδώ. Είχα μπει σε ένα τρέξιμο στο οποίο δεν προλάβαινα να πάω μια βόρτα. Α πούμε, που μου αρέσει την τραπετσόνα. Άλλαξε ο Χρήστος από αυτή την επιτυχία? Όχι βέβαια, τι να αλλάξει. Όχι. Όταν έχεις βάσεις δεν αλλάζεις. Αλλάζεις όταν είσαι στον αέρα, ας πούμε. Κατακτήσεις περισσότερες ήρθαν σε μεγαλύτερη ηλικία? Όχι, από μικρός ήταν καλά τα πράγματα. Μ' αρέσαν τα κορίτσια, αυτό είναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, χωρίς τις γυναίκες δεν θα είχαμε τραγούδια, ας πούμε. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Μα για σένα πιο πολύ. Πολλά σκοτάδια. Χάρη, πολλά σκοτάδια. Δύσκολα παιδικά χρόνια, Χρήστο? Όχι, πολύ χαρούμενα. Τα σκοτάδια άρχισαν με τους έρωτες. Εκεί μπλέκονται τα πράγματα πάρα πολύ. Δηλαδή, κατάλαβα ότι όταν είμαι ερωτευμένος, χάνω τον εαυτό μου. Δεν είμαι εγώ. Είμαι αυτό που θέλει ο άλλος. Και εκεί είπα, όπ, τέρμα, εδώ είμαστε. Όταν ήμουν ερωτευμένος, δεν σου κρύβω, που δεν ήταν ο Χρήστος. Καταλαβαίνεις. Αρχίζει και υπερέχει πιο πολύ ο άλλος. Αυτό που ερωτεύεσαι. Τα τσιγάρα, τα ποτά. Κεφάλαιο οικογένεια. Νομίζω ότι όλη η ιστορία είναι η οικογένεια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα την οικογένεια την κρατάει η Ορθοδοξία. Αυτό κατάλαβα. Θέλω μόνο να μείνουμε στο γιο σου, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Καλώς είναι. Έχεις βέβαια και δύο υπέροχες χώρες, αλλά ο γιος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Τώρα τον... Παίζει κιθάρα πολύ καλή. Έτσι. Και ήταν νομίζω και ο συνδετικός κρίκος προκειμένου να βρεθείς με τους όνειρά μας. Ακριβώς. Ήταν φίλος με τον Δωρή. Κοίταξε, τον Άρη τον κέρδισε στην ναυτιλία. Πήγε από τη δουλειά της μαμάς. Και είναι πάρα πολύ καλά και του αρέσει. Αλλά έχει και αυτό στο μικρόβιο. Ξέρεις, έχει κιθάρες, παίζει, είχε μια μπάντα. Μου λέει στα ίσια την γνώμη του. Στα ίσια. Θυμάμαι, του λέω, κάναμε την εκπομπή με τον Γρηγόρη. Και του λέω, έχω την εκπομπή και τρέμω. Του λέω, έχω να ακούσει τηλεόραση 18 χρόνια. Να πιω καμιά ρακή, του λέω, κάνα ουίσκι, να καπνίσω. Μου λέει, μην κάνεις τίποτα. Πήγαινε έτσι και θα είσαι τέλειος. Κουφάδικα, ξέρεις, εγώ έτρεπα. Ποιο είναι το τραγούδι που πιστεύεις ότι θα κυνηγά και θα είναι το φάντασμα πάνω από τον Χρήστο Κυριαζή? Δηλαδή... Θυμίζει τη μάνα μου. Γιατί ό,τι αγαπά μου θυμίζει τη μάνα μου. Πήρα πάρα πολύ αγάπη από τη μάνα μου. Απίστευτη, δηλαδή εγώ ήμουν ένα πολύ άτακτο παιδί. Πολύ, δηλαδή, μου λέγει η μάνα μου μαζί σου τα γεια σου. Ήμουν πολύ άτακτο. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί τι έχω κάνει, ας πούμε. Δώσαμε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή εδώ στην πρεμιέρα του θεάτρου που επαναλειτουργήσε μετά από 2,5 χρόνια. Αυτό το μαγαζί είχε στιγματιστεί με την καλή έννοια με τον Παντελή Παντελίδη. Βέβαια. Ένα παιδί το οποίο εμείς εδώ, όλη η οικογένεια του θεάτρου, αγάπησε και πόνεσε όταν έφυγε από τη ζωή. Μεγάλο ταλέντο. Τι να λέμε, δηλαδή μεγάλο ταλέντο. Ήταν από τους τραγουδιστές που ήθελε να πάω να δω. Πώς να σου το πω. Εγώ έχω δει μόνο τον Άκη Πάνο στα 9-8. Δεν προλάβα. Όταν άκουσα το πρώτο τραγούδι από το ραδιόφωνο, γύρισα και έκανα έτσι. Λέω, τι είναι αυτό. Τεράστιο ταλέντο. Με κοφτερό στίχο, απλές μελωδίες. Εντάξει. Να σου πω κάτι, άφησε ένα τραγούδι όμως. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί όλοι αφήνουμε κάτι πίσω μας. Ο Παντελίδης τα άφησε νωρίς, αλλά τα άφησε. Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης είναι για μένα blues. Είναι το blues του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Νότης Φακενάκης. Καλλιτέχνης εξωτερικού. Πώς να σου το πω, δηλαδή
Θα τον είχαμε μια μπάντα λαγιού του να έπαιζε έτσι, όχι με λαϊκά και τέτοια. Εκεί τον έχω. Αντώνης Ρέμας. Κλάσικ. Φρανκ Σινάτρα της Ελλάδος, ας πούμε. Κλάσικ. Νίκος Βέρτης. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Νίκος. Και από γυναίκες να πούμε η Άννα Βύση. Τη λατρεύω την Άννα. Κοίταξε, με την Άννα ήταν να παίξουμε κάποτε μαζί, αλλά εγώ δεν ήμουν έτοιμος. Και μου έλεγε και χέρι, ας πούμε. Γιατί μου λέει τι κάνεις, μου λέμε στην έννοια και ψαρεύω, ψαρεύει, μου λέει. Κατάλαβα να τραγουδήσουμε. Δεν ήμουν έτοιμος. Μπορεί στο μέλλον να γίνει, δεν ξέρεις. Να μην μου το φέρεις πίσω, το πουλόβερ μου φοράς. Αν το θέλεις θα είναι ίσως λόγος για να με κρατάς. Την ηλικία σου τι λες? Είμαι 66. Ναι. 66, το 53 2 Απριλίου. Τι είναι ο Πειραιάς για σένα? Εντάξει, για μένα ο Πειραιάς είναι πηγή έμπνευσης, το λιμάνι δηλαδή. Έχω γράψει άπειρα τραγούδια εκεί. Και ένα από τα πολύ γνωστά μου τραγούδια και αγαπημένο το βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Τι σε κάνει, Χρήστο, και συνεχίζεις να τραγουδάς? Αυτό που με κάνει όμως και συνεχίζω είναι ένα πράγμα σαν ψυχική ανάγκη να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου, σαν εξομολόγηση, σαν... Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ας πούμε. Στο Θεό πιστεύεις? Στον Χριστό πιστεύω, όχι στο Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Δεν τον ξέρω. Τον Χριστό γνώρισα από αυτά που γράφτηκαν. Ο Θεός είναι λίγο αφηρημένο. Τι ζητάς τότε από τον Χριστό? Να μ' αξιώσει να τελειώσω τη δουλειά. Αυτό. Υπάρχει ημερομηνία λήξη στη δουλειά σου? Βέβαια. Την έχεις ορίσει, την έχεις κάπου στην άκρη του μυαλού σου? Όταν κλείσουν τα μάτια μου, με μια κιθάρα θα είμαι πάντα. Δεν προσκύνησα ποτέ κανένα. Μα ούτε και κρεώθηκα. Στις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι η δεύτερη σου μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη που δίνεις με τον Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Γιατί πες ναι σε μένα? Είσαι συμπαθής πολύ. Κοίταξε, έχω δει τη Ζήνα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σοβαρή εκπομπή, χαίρομαι γι' αυτό. Σε γνωρίζει από εποχή Σεμίνας, μου είπε. Ναι, με τη Σεμίνα τι πλάκες έχουμε κάνει. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε, τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα η πρώην σύντροφός του, Βάνα Μπάρμπα, η οποία συγκλονίστηκε με την είδηση του θανάτου του Χρήστου Κυριαζή. Να μου συλληπιτήρια. Ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι είσαι σοκαρισμένη, γνωρίζω ότι είσαι πάρα πολύ συναχωρημένη. Αν με επιτρέπεις να σε ρωτήσω, αν γνώριζες για την κατάσταση της υγείας του? Ο Χρήστος είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια. Είχε δίπλα του μια κυρία σπουδαία στιλοβάτη στη ζωή του, τη Σοφία, που φρόντιζε τα πάντα. Και νομίζω ότι αυτή η γυναίκα χρειάζεται στήριξη αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η γυναίκα είχε αναλάβει όλη του τη ζωή. Και τα θερμά συλληπιτήρια αξίζουν σε αυτή τη γυναίκα, στη Σοφία. Εμάς είναι ένα κομμάτι της ζωής, εμένα προσωπικά ένα κομμάτι της ζωής, που έφυγε οριστικά. Ήταν ένας πολύ μεγάλος συμφέτης, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα ο Χρήστος ο Κυριαζής. Ένα λαμπρό μυαλό, μεγάλος συνθέτης και σπουδαίος άνθρωπος. Αυτό λένε όλοι, Βάνα μου, πόσο εξαιρετικός άνθρωπος ήτανε. Αλλά αυτή η εποχή καμιά φορά τους ανθρώπους αυτούς τους εξοβελίζει, τους βγάζει έξω και κρατάει ανθρώπους υποδιέστερους και πιο δεύτερους και τρίτους. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είχα δει, είχαμε πάει και στην Πειραιά στην τελευταία του συναυλία. Στην τελευταία του, ναι, ήθελε πάντα στο λιμάνι, το αγαπημένο του λιμάνι. Και εκεί έκανε τις συναυλίες του, στο Τόνι Μπονάνο κοντά. Ήταν πάντα εξαιρετικός. Είμαι πολύ τυχερή που το γνώρισα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και εγώ και όσοι τον αγαπήσαμε. Σπουδαίος άνθρωπος. Θα ήθελα να μην πω τίποτα άλλο. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι απολύτως κατανοητά και σε ευχαριστώ. Μάλιστα, θα πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να δώσουμε τον κολαγόνο μας. Πάμε να δώσουμε τον Golden Reaction Collagen σε όλους εσάς. Το νούμερο ένα κολαγόνο το οποίο βοηθάει. Βοηθάει την υγεία μας, βοηθάει τον οργανισμό μας. Μας βοηθάει για να είμαστε γεροί και δυνατοί. Γιατί εδώ, πίνοντας Golden Reaction Collagen, δημιουργείται ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Θα έχουμε ένα ισχυρότατο
ανοσοποιητικό σύστημα. Θα έχουμε μια υγεία που πραγματικά είναι σημαντική για την πορεία μας. Να ξυπνάμε το πρωί και να νιώθουμε ξεκούραστοι. Να πάρουμε χρήσιμες για τον οργανισμό βιταμίνες, όπως είναι η βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνέχιση με Q10, MSN, βιταμίνη C και μαγνήσιο. Τώρα λοιπόν στο 211.600 πίνουμε Golden Reaction Collagen με όλες τις βιταμίνες, αλλά και με κουρκουμίνη. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει σκυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν με ένα τηλεφώνημα στο 211.600 κάνετε δικό σας το αγαπημένο αυτό προϊόν για να έχετε υγεία στα μαλλιά σας, να μην έχετε τριχόπτωση, για να έχετε μια νεανική επιδερμίδα, να έχετε γερά νύχια, γερά δόντια και όλα αυτά τα καταφέρνετε πίνοντας καθημερινά Golden Reaction Collagen, αλλά αποκτάτε και πολύ 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 ενέργεια. Πάμε στα δώρα υγείας. Πάμε και στα δώρα υγείας, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών. Για να γίνεται σωστά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα και φυσικά γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. Τώρα λοιπόν, γρήγορα, παίρνουμε το ακουστικό μας, πληκτρολογούμε 211.600 και 2 μπουκάλια κολαγόνου μαζί με 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, εντελώς δωρεάν στην πόρτα σας, δίνετε 39 ευρώ για 2 μπουκάλια και το μεγάλο δώρο 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα καταστήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καταστήματα εστίασης, γιατί έχει βγει μια ανακοίνωση ότι στις 16 Νοεμβρίου έτσι θα είναι κλειστά τα καταστήματα εστίασης ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Αυτό αποφάσισε, Φίλιππε, η Ένωση Εστιατόρων, καθώς βλέπει ότι τίποτα από ό,τι της είχε υποσχεθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει γίνει πράξη. Ζητάνε τα ενεμή επιστροφή. Δεν ξέρω από τον κύριο Καβαφά. Μάλιστα, για πες μας. Να σας πω τα 4 πράγματα που ζητάνε και είναι και τα πλέον σοβαρά. Μία επιστροφή των επιστρεπταίων προκαταβολών, συνέχιση της επιδότησης ενοικίου, επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών, μείωση του ΦΠΑ σε ένα 6% για να μπορούν να το σηκώσουν στις πλάτες τους. Ναι. Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων και νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνες του 2020 και των αρχών του 2021. Εις ένδειξη λοιπόν διαμαρτυρίας, 16 του μηνός κλείνουν, βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους όλοι για να δείξουν στην κυβέρνηση ότι πραγματικά ήδη έχει κάνει το κακό κλείνοντας τα μαγαζιά τους, αφού βλέπουν ότι πάντως εγώ ακούω ότι πολλοί λένε δεν κλείνω εγώ το μαγαζί μου. Αυτό δεν ξέρω εγώ πώς Εγώ έχω ακούσει που σιγά μην κλείσω μαγαζί μου. Λες και το κλείσω, λέει θα γίνει τίποτα. Αυτά ακούγεται και εδώ πέρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Δηλαδή, 2 ημέρες όπου υπάρχουν αυτά τα νέα μέτρα και διαπιστώθηκε μείωση του τζίρου 30 με 50%. Καλά, εσύ λες τώρα γι' αυτό, ρε Τζίφα. Εδώ, όπως φαίνεται, και θα δούμε σε πολύ λίγο, ο κύριος Καπραβέλος λέει δεν θα μπαίνουν πουθενά η ανεμβολίαστη. Ναι, το είπε. Αυτή είναι η πρόταση. Έχουμε τον κύριο Καβαφά όμως, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαφά, 16 Νοεμβρίου βάζετε λουκέτα στα μαγαζιά σας. Κλείνουμε, κύριε Καμπούρη, κλείνουμε τα καταστήματά μας στις 16 του μηνός. Διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μετά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, το οποίο έχει επιφέρει μία από τις πρώτες μέρες εφαρμογής, μία μείωση του κύκλου εργασιών, το Σαββατοκύριακο το πρώτο εφαρμογής 30-50% και Δευτέρα-Τρίτη το ποστό της μείωσης φτάνει το 60-70%. Λόγω ότι για να μπουν στα καταστήματα χρειάζεται rapid test όταν είναι μεικτή χώρη. Rapid test και να σας δώσω ένα στοιχείο. Έχω πολλά τέτοια στη διάθεσή μας. Σου πω ένα χαρακτηριστικό. 600 σκαναρίσματα QR, τα 593 σκαναρίσματα ήταν εμβολιασμένων, τα 7 ήταν ανεμβολίαστο με rapid test. Που σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι δεν επισκέπτονται τα καταστήματα του κλάδου. Τώρα, θα δείτε και το άλλο. Γιατί βγαίνει ο κύριος Καπραβέλος
Και τι λέει ο κύριος Καπραβέλος? Ο κύριος Καπραβέλος είναι ξεκάθαρος από το να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι μέχρι στο πάμε να εκεί, γίνει... Μισό λεπτάκι, πάμε εκεί. Ωραία. Δεν θα μπαίνει κανένας ανεμβολίαστος πουθενά, ούτε στους χώρους εστίασης. Αυτό το μέτρο όμως πρέπει να είναι οριζόντιο. Να μην μπαίνει κανείς και στα λεωφορεία. Να μην μπαίνει κανείς και στο μετρό. Να μην μπαίνει κανείς στις εκκλησίες. Να μην μπαίνει κανείς στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να είναι πάμε τον ακούσουμε. 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη δημόσια υγεία. Για πάμε τον ακούσουμε, παρακαλώ. Ζημότητα κλειδών σε βάρος άλλων νοσημάτων. Έτσι. Διότι τα άλλα νοσήματα, κυρία Βούλγαρη, δεν επέλεξαν η νόσο τους. Σωστά. Τους βρήκε. Κύριε Καπραβέλο, η υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα που λέτε, είδαμε στη Βρετανία ότι είναι πάνω από 65 ετών, πήγαν υποχρεωτικά. Εδώ, πού να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο, κατά τη γνώμη σας, σε ποιες ηλικίες, σε ποιες κατηγορίες? Υπάρχουν πολλές λύσεις, κύριε Χασαπόπουλε, πάρα πολλές λύσεις. Πρώτα-πρώτα να γίνει υποχρεωτικά σε κάποιες κατηγορίες που έρχονται σε άμεση επικοινωνία με πολύ κόσμο. Η άλλη περίπτωση είναι να επεκταθεί υποχρεωτικότητα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, κάτι που έκανε η Ιταλία με το πράσινο πάσο. Δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν μπαίνεις πουθενά. Με την έννοια αυτή να περιοριστεί η κινητικότητα ούτε των ανεμβολιαστών. Ούτε και στα σούπερ μάρκετ, ούτε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πουθενά, κύριε Χασαπόπουλε, πουθενά. Είναι σκληρό πουθενά. Αυτό βέβαια. Εδώ, είναι σκληρό, αλλά αυτή τη στιγμή, εάν δεν θέλουμε να δούμε αυτό που σας είπα, τους ανθρώπους στα πάρτινγκ των νοσοκομείων, τους ανθρώπους διασωληνωμένους μέσα σε απλούς θαλάμους να χάνουν τη ζωή τους, αν δεν το θέλουμε αυτό και επίσης αν δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν χρησιμοποιούμε το εμβόλιο. Καλά, και εσείς τώρα αυτό θα βάζουμε τους ανθρώπους στα πάρκινγκ των νοσοκομείων καθ' υπερβολή, το είπατε. Ναι, εννοείται κύριε Χασαπόπουλε, κανείς στην Ελλάδα και σε αυτή την κατάσταση θα γίνει επέκταση σε βάρος των υπολείπων νοσημάτων. Δηλαδή μάλιστα. Βλέπω ήδη το σχέδιο, ολόκληρα νοσοκομεία σε βάρος των υπολείπων νοσημάτων να γίνονται νοσοκομεία COVID. Είναι ανήθικο κύριε Χασαπόπουλε. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται. Υπάρχουν άλλες ανάγκες, βέβαια. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν άλλες ανάγκες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που κάποιοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το όπλο της επιστήμης. Η πολιτεία να ανύπτει τα σχήρας του. Εγώ θα αυτή το ξαναπώ. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο Καπραβέλος. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο Καπραβέλος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπραβέλο. Τι να το κάνω, κύριε Χασαπόπουλε. Το ξέρω. Ακούτε, κύριε Καβαφά. Ναι, πουθενά. Σαν, το άκουσα. Να μην μπαίνω πουθενά. Κοιτάξτε, είτε πάμε στο οριζόντιο μέτρο. Είτε δεν μπορούμε να πάμε σε μέτρα τα οποία εργαλειοποιούν τμήματα της οικονομίας. Εσείς συμφωνείτε να πάμε σε αυτό το οριζόντιο μέτρο? Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αρκεί να περιορίσουμε τον κορονοϊό. Το μεγάλο ζητούμενο για μένα. Τότε γιατί φωνάζετε και λέτε. Τότε γιατί διαμαρτύρεστε και λέτε θα κλείσουμε τα μαγαζιά, αφού άμα πάμε έτσι ας γίνει. Το μέτρο δεν είναι οριζόντιο. Εργαλειοποιείται ο κλάδος εστίασης, ναι, και ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, τα κομμωτήρια και τα παραθωρία προπό. Και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, όχι ιδιωτικές, της ιδιωτικού τομέα, αλλά οι δημόσιες μετακινήσεις είναι εξωφρενικές. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα τα σούπερ μάρκετ μπορούν να πουλούν τα πάντα, σε ανεμβολίας τους. Μάλιστα. Ενώ εγώ με ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου δεν μπορώ να πουλήσω κάλτσες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι παπούτσια. Εσείς, αυτό που λέει να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίες, τη συμφωνείτε? Γιατί θα ακούσουμε και τη γνώμη των τηλεθεατών στο 211-424-00 για να δώσουμε φωνή στους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, εφόσον είναι συνταγματικά εφικτό, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μάλιστα. Οι συνάδελφοί σας έχουν πει ότι έχουν πρόβλημα με τις επιχειρήσεις τους και δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν ούτε καν τις υποχρεώσεις τους. Σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος εστίασης εδώ και 20 μήνες βρίσκεται στο κόκκινο. Με 9 μήνες από τους 20 να μην λειτουργεί με κρατική εντολή. Η συσσόρευση υποχρεώσεων και ο κύκλος εργασιών των χαμένων 9 μηνών δεν μπορεί να αναπληρωθεί στον κλάδο της εστίασης. Δεν θα πάτε εσείς, αν είναι κλειστό το κατάστημα την Τρίτη, την Τετάρτη, που θα κλείσουμε εμείς την Τρίτη στις 16 του μηνός, την Τετάρτη να πάτε και να πείτε χθες δεν ήρθα και δεν ήπια καφέ, φέρε μου 2 καφέδες σήμερα. Ένα καφέ θα πιείτε. Τζίρος που χάνετε τελείως για την εστίαση. Μάλιστα. Πάντως κάποιοι συνάδελφοί σας λένε δεν θα κλείσουν τα μαγαζιά τους γιατί δεν μπορούν, λέει, να κλείσουν. Αναλαμβάνει και την ευθύνη που το αναλογεί. Εγώ ως συνδικαλιστικό όργανο δεν έχω τη δυνατότητα να επιβάλλω.
Εγώ καλώ τον κλάδο να αντιδράσει. Αν ο κλάδος θεωρεί ότι πάει μια χαρά. Ο Πρωθυπουργός, γιατί ακούγονται τις τελευταίες μέρες κάποιοι να λένε ότι θα κλείνουν μία η ώρα τα μαγαζιά το βράδυ. Θα... Για να πάμε στην πλατεία. Η μουσική θα κλείνει νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός. Τι σας είπε για αυτό το σενάριο. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός, συναντηθήκατε. Ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε σε καμία περίπτωση από αυτά τα σενάρια που αναφέρεστε. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αντιλαμβάνεται το ότι πραγματικά δημιουργείται πρόβλημα στον κλάδο της εστίασης και στο λιανικό εμπόριο, με μεγαλύτερη έμφαση στον κλάδο της εστίασης. Δεν έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά αυτή τη στιγμή να βοηθήσει τον κλάδο. Μάλιστα. Ή τους κλάδους. Δεν έχει φράγκα. Κύριε Καβαθά, μένουμε εδώ γιατί πρέπει να ακούσουμε τη φωνή των τηλεθεατών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Γκέλα. Κυρία Γκέλα, συμφωνείτε με τον κύριο Καπραβέλο να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι? Να μην μπαίνουν πουθενά. Εγώ το δέχομαι. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ το δέχομαι. Να μην μπουνε. Έτσι, να μην μπουνε οι ανεμβολιαστοί, όπως το λέτε. Προχτές λοιπόν, γιατί δεν στείλατε μια κάμερα στο πανηγύρι του ταξιάρχη, στον Κορυδαλό, κύριε Καμπούρη, και εσείς ξέρετε πολύ καλά το Κερατσίνι και την Αμφιάλη και όλη την περιοχή. Εμείς ανάψαμε μόνο ένα κερί και σηκωθήκαμε να φύγουμε. Γινότανε πατήσε πατώσμη χωρίς μασκές. Φοβηθήκαμε να μπούμε στο πανηγύρι. Γιατί δεν πήγε μια κάμερα λοιπόν εκεί να δείξει τα ρεζιλίκια του κόσμου και του εμβολιασμένου και των εμβολιαστού? Μάλιστα. Κύριε Γκέλα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, παιδιά, αλλά είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Γινότανε πατός με πατήσε. Μπήκαμε στην εκκλησία να ψούμε κερί χωρίς ράμπιτ, αλλά τι να το κάνεις όταν ο κόσμος κυκλοφορεί χωρίς μάσκα? Αυτό γιατί δεν το λένε στον κόσμο, κύριε Καμπούρη? Γι' αυτό και ανοίγουμε τις γραμμές να ακούγονται οι απόψεις του κυριακού. Και καλά κάνετε, κύριε Καμπούρη, ήθελα πραγματικά να το πω αυτό, γιατί το έζησα και βλακεία που δεν το τράβηξα με το κινητό μου. Να το δείξουμε στον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Γκέλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε και στους επόμενους τηλεθεατές. Πραγματικά, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή το μέτρο το οποίο ίσως πάρθει να είναι ίσως και αυτό. Διχαστικό. Αυτό που είναι προτείνει ο κύριος Καπραβέλος. Κυρία Κική, καλησπέρα σας. Πολύ διχαστικό. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Κική. Ήθελα να πω κάτι με τον κύριο Καπραβέλο. Καταρχάς, είστε εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί? Ανεμβολίαστοι και δεν θα εμβολιαστώ. Μάλιστα. Έχω όλα τα μέτρα, λαμβάνω όλα τα μέτρα μου. Συμφωνείτε αυτό να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολιαστοί? Ναι. Είναι εκβιασμός και τίποτα άλλο. Και αυτά που κάθεται και λέει συνεχώς, που αυξάνε τα κρούσματα, είναι ψέματα. Το λέω με... Κυρία, μην το παρακάνουμε κιόλας, μην ξεφύγουμε. Τι είπατε, κύριε Τζίφα? Μην ξεφύγουμε τώρα, λέω, εντάξει, τα, αυτά που λέει δεν υφίστανται. Έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα στα νοσοκομεία, κυρία μου. Όπου βρίσκεται ο κύριος Καπραβέλος. Με συγχωρείτε κιόλας, δεν είναι ο ρόλος μου να σας μέμφωμαι, αλλά να τα λέμε όλα όπως πρέπει να τα πούμε. Να λέμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Δεν το είπαμε αυτό. Απλώς μην υπερβάλλει και μην βάζει αυτά τα μέτρα, γιατί εκβιασμούς δεν δεχόμαστε. Εκβιασμούς θα κάνει στην οικογένειά του, όχι στον κόσμο έξω. Ο κόσμος θέλει να βγει, θέλει να απελευθερωθεί. Μας έχουν τρελάνει. Πάθαμε ψυχολογικά. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν, για να καταλάβω. Εσείς, κυρία Κική, γιατί δεν εμβολιάζεστε? Γιατί δεν εμβολιάζουμε, γιατί είναι αξιόπιστα. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια τα άλλα, εκτός από αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κική. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί τηλεθεατές οι οποίοι. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, έχει μπλοκάρει το κέντρο. Ναι, και είδε. Έχει μπλοκάρει στην κυριολεξία. Και ο κόσμος φωνάζει. Οι μεν φωνάζουν ναι, να μην πάνε πουθενά οι ανεμβολίαστοι, να μην έχουν κανένα δικαίωμα, γιατί θα κολλήσουν όλη την κοινωνία και θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και από την άλλη, είναι οι ανεμβολίαστοι οι οποίοι λένε δεν μπορείτε να μας φυλακίσετε στα σπίτια μας. Είναι εκβιαστικό λίγο το δίλημα που έρχεται, αλλά αν δούμε ότι έχουμε τόσο πρόβλημα με νεκρούς τον επόμενο μήνα, αναρωτιέμαι πραγματικά τι θα κάνουμε. Η λύση πάντως του να βάλουν στα πάρκινγκ
μονάδες ή δεν ξέρω εγώ το τι. Το θέμα άλλο. Δεν είναι αυτό. Εδώ μιλάμε για την απαγόρευση. Για την απαγόρευση και να μην μπαίνουν πουθενά ή ανεμβολίαστοι. Χαρά Λεμονή, το σχόλιο σου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Ακόμα και αν έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού, εδώ στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι η κουλτούρα μας τέτοια. Θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Ναι, λοιπόν, αυτό που λέτε και να μην μπαίνουν πουθενά, ναι. Αλλά να μην μπαίνουν όμως και οι εμβολιασμένοι χωρίς μάσκα. Γιατί αυτοί μεταδίνουν και τους άλλους. Οι ανεμβολίαστοι, σωστά για ορισμένα πράγματα, και σωστά που έκαναν, αφήσανε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και τέτοια. Για αυτό. Αλλά με μάσκα υποχρεωτική μέσα έξω για να μπορούν. Και όχι να λένε μόνο τα δικά τους επειδή βολεύει τους άλλους. Εγώ ναι, είμαι ανεμβολιαστός γιατί φοβάμαι. Για τίποτε άλλο. Γιατί έχω και κάποιο πρόβλημα. Αλλά με τη διαφορά όμως θέλω να είναι και οι εμβολιασμένοι με μάσκα μέσα έξω. Γιατί μάλιστα. Αυτοί είναι που μεταδίδουν. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σχετικά με τον κύριο. Είμαι εμβολιασμένη καταρχήν, κύριε Καπούρη. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ο κύριος Κακαπραβέλος και όλοι αυτοί οι μαϊντανοί γιατροί, οι ίδιοι και οι ίδιοι που βγαίνουν κάθε μέρα, έχει πάρει κάποιον όρκο του Ιπποκράτη. Και νομίζω είναι έσκος και ντροπή του να κάθεται να πει ότι δεν θα μπουν όσοι είναι ανεμβολίαστοι μέσα. Πού καταντήσαμε πλέον. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα να μην βγαίνουν να μιλάνε όλοι αυτοί, γιατί αυτοί οι μαϊντανοί που βγαίνουν οι συγκεκριμένοι γιατροί κάθε τόσο, αυτοί έχουν τρελάνει και τον κόσμο και δεν αποφασίζουν να πάνε να εμβολιαστούν. Και είναι ντροπή του γιατρός που έχει πάρει ένα όρκο στον Ιπποκράτη να λέει αυτές τις μπούρδες που λέει και δημοσίως. Οι γελοί όλοι μαζί που έχουν μαζευτεί μαζί με τον Πρωθυπουργό που τους βάζει. Πάντως εσείς είστε εμβολιασμένοι. Σαφώς έχω κάνει και τις δύο δόσεις, κύριε Καμπούρη, από τις αρχές. Και τώρα πάω για την τρίτη. Αλλά είμαι δίκαιος άνθρωπος και θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Τι πάει να πει αυτό, πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό. Αυτή είναι χούντα. Εδώ είναι φασισμός αυτό το πράγμα. Έλεος πια. Πού θα το φτάσουν πια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γεωργία, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Εγώ καλημέρα συνεχίζω να λέω μέχρι αργά το βράδυ, γιατί το καλησπέρα είναι μετά τις 6. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδονται πολύ περισσότερο από τον ανεμβολίαστο τον ιό. Αυτό τουλάχιστον το παραδέχονται και εκείνα τα καραγκιόζηδες που βγαίνουν στην τηλεόραση που κάνουν τους. Είσαστε εμβολιασμένοι εσείς. Την Επιτροπή της Υγείας. Τι είπατε? Είσαστε εμβολιασμένοι, κύριε Γεωργία. Εγώ είμαι εμβολιασμένη με τη μία δόση. Πραγματικά έχω μετανιώσει που το έχω κάνει. Και ξέρετε γιατί εμβολιάστηκα? Γιατί καταπιέστηκα πάρα πολύ από την οικογένειά μου. Αλλά μισό λεπτό. Γιατί δεν αφήνει τον κόσμο να αποφασίσει μόνο του? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εκείνοι όλοι που βγαίνουν στα κανάλια νοιάζονται για την υγεία τη δική μου ή για τη δική σου? Ε, όχι βέβαια. Μη μας δουλεύουν. Κονόμα είναι στη μέση και λυπάμαι για τους συναδέλφους σας, για όλους και για όλα τα κανάλια τα οποία τα έχουν πάρει χοντρά, που βγαίνουν και βιάζουν τον κόσμο. Τι πάει να πει αυτό, να μην πάει πουθενά? Μα και αφού και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό. Τον μεταδίδουν και τον μεταδίδουν και τον εισπράττουν και εκείνοι. Και κολλάνε οι ίδιοι και τους κολλάνε τους άλλους. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Αλήθεια, ποια είναι η διαφορά? Δεν την βλέπω. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Yeah. Και περνάνε και δύσκολα την ίωση. Εγώ ήξερα μια γνωστή μου εδώ στην Καλλιθέα, η οποία είναι ανεμβολίαστη και ο άντρας της είναι σε αναστολή γιατί δεν ήθελε να εμβολιαστεί, η οποία είναι 100 κιλά η γυναίκα και τον πέρασε τον ιό μέσα στο νοσοκομείο και τον πέρασε και πιο εύκολα από τον εμβολιασμένο που ήταν και εκείνος, που ήταν μαζί με εκείνη. Αντίστοιχα όμως, κυρία Γεωργία, να πούμε ότι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα υποκείμενο νόσημα, ναι, κολλήσαν κορονοϊό και δυστυχώς πεθάνανε μέσα στις μονάδες, ναι, εντατικής θεραπείας. Ναι. Να τα λέμε όλα. Φυσικά να τα λέμε όλα. Αλλά να μην λέμε πραγματικά αυτά που μας βολεύουν ή αυτά που μας έχουν επιβάλει να πούμε. Κυρία Γεωργία, γιατί μου, σας ευχαριστούμε για να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές. Πάμε στην κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Σας ακούμε, κύριε Παναγιώτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ σας ακούω κάθε μέρα, αλλά είναι η δεύτερη φορά που παίρνω. Εγώ είμαι ανεμβολίαστη και δεν τρέπομαι να το πω, γιατί οι άνθρωποι δεν χωρίζονται σε εμβολιασμένους και σε εμβολίαστους, χωρίζονται σε ίσα δικαιώματα. Εάν θέλουν λοιπόν εμείς οι ανεμβολίαστοι να μην μπαίνουμε πουθενά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και να ξέρετε πως εμείς οι ανεμβολίαστοι όταν βγαίνουμε για να πάμε στο μπακάκι μας,
προσέχουμε διπλά και τρίδιπλα από τους εμβολιασμένους που μπαίνουν παντού χωρίς κανένα τεστ και χωρίς καμία πιστοποίηση, εκτός από αυτό το χαρτάκι που ο κύριος Μητσοτάκης, έξυπνος κι αυτός, έκανε για να διαχωρίσει πολίτες. Λοιπόν, άμα έχει τα κότσια, πάει σε όλες αυτές τις δομές να εμβολιάσει αυτούς που πρέπει και να αφήσει το ελληνικό έθνος ήσυχο. Και όλοι αυτοί οι κύριοι γιατροί που το παίζουν ειδικοί, ας πάρουν και τις άλλες γνώμες ανθρώπων γιατρών με διεθνές κύρος και αυτοί. Και όχι να μιλούν μόνοι τους με τα λεφτά τα δικά μου που τους πληρώνω και όλων των υπολείπων εμβολιασμένων και μη. Αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Είναι ντροπή και έσχος να βγάζουν έξω από το παράθυρο και έξω από την πόρτα τους ανεμβολίαστους με πρόσχημα τη δημόσια υγεία. Από ότι και εσείς είστε συνομιλικός μου, κύριε Καμπούρη, και ο κύριος Τζίπας το ίδιο, από ό,τι θυμάστε, από το 1974 και πέρα, ένας αρχηγός, μία κυβέρνηση δεν βρέθηκε να σώσει μάλιστα τον πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Που του παίρνουν τα σπίτια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Σταυρούλα. Κύριε Σταυρούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα φαλοκοβείο, είμαστε όλοι. Μας λένε ότι οι εμβολιασμένοι κολλάνε και τους αφήνουν να μπαίνουν χωρίς τεστ οπουδήποτε, στην εστίαση ας πούμε. Έτσι. Μετά, επιστήμονες βραβευμένοι με βραβείο Νόμπελ, ιολόγοι και επιδημιολόγοι λένε ότι επί επιδημίας δεν κάνουμε εμβόλια γιατί αυξάνονται οι μεταλλάξεις. Πότε άρχισαν οι μεταλλάξεις? Μόλις ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη Βρετανία. Μας δουλεύουν. Λοιπόν, αφού δεν βγάζουν τους άλλους επιστήμονες που έχουν την αντίθετη άποψη. Εσείς δεν βλέπετε. Πάμε λίγο. Για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, κυρία Σταυρούλα. Εσείς συμφωνείτε οι ανεμβολίαστοι να μην μπαίνουν πουθενά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Δεν συμφωνώ. Όχι επειδή είμαι ανεμβολίαστοι. Καταρχήν αυτό είναι ένα χουντικό μέτρο. Αυτά που ξέραμε χρόνια τώρα έχουν τελειώσει για πάντα νομίζω. Έτσι. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν εξίσου, γιατί θα με ξεχωρίσει εμένα? Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα των φιλοτηλεθεατών. Υπάρχει τώρα, βγάζουμε τυχαίες τις γραμμές στον αέρα. Υπάρχουν και πολλοί τηλεθεατές που λένε, ναι, συμφωνούμε με τον κύριο Καπραβέλο. Δεν μπορεί να κινδυνεύει η ζωή μας επειδή κάποιος επιλέγει να είναι ανεμβολίαστος. Είναι πάρα πολλά και αυτά τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι και λένε, μα δεν μπορούμε να παίζει κανένας με την υγεία μας. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Απόστολο. Κύριε Απόστολο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπούρη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Συμφωνείτε να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι? Είπατε? Συμφωνείτε να μην μπαίνουν πουθενά οι ανεμβολίαστοι? Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ γιατί να σας πω κάτι. Τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν πιστεύω ότι από τους εμβολιασμένους και από τα εμβόλια και με την ακίδα αυτή που υπάρχει μέσα τους κολλάνε τον πλανήτη. Δεν φταίνε λοιπόν οι ανεμβολίαστοι που δεν έχουν αυτό το φάρμακο. Αυτοί κολλάνε και ο κύριος Καπραβέλος τα ξέρει αλλά τα έχει πάρει πιστεύω λιγάκι. Με την έννοια την καλή μιλάω, τα έχει πάρει από πλευράς φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν δώσει δισεκατομμύρια και σε κανάλια και σε γιατρούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Απόστολε. Να μείνουμε εδώ. Πραγματικά, ξαναλέω, γίνεται χαμός. Είναι να μην γίνεται. Σκέψτε ότι επί της ουσίας αυτό που λέει ο κύριος Καπραβέλος είναι τι? Να μην μπαίνουν οι ανεμβολιαστοί, αλλά οι εμβολιασμένοι να μπαίνουν. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους εμβολιασμένους, αφού κολλάνε και εμβολιασμένοι. Ποια είναι η διαφορά για να διαχωρίσουμε εδώ τους πολίτες στα δύο? Τώρα, κύριε Τζίφα, και εσείς τώρα λέτε πράγματα. Τι, πείτε μου. Κύριε Λεμονή, θέλετε να δώσετε μια απάντηση? Πείτε μου, μπαίνει σε ένα κατάστημα, είναι γεμάτο εμβολιασμένους. Δώστε μια απάντηση. Πάνω. Εννοείται ότι κολλάνε και οι εμβολιασμένοι. Κανένας επιστήμονας δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Γιατί είναι πολύ επιστήμονα. Ακούστε, κύριε. Κάτσε ρε πάνω να μιλήσω. Νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Το θέμα είναι ότι οι εμβολιασμένοι, όταν δεν έχουν υποκειμένο νόσημα, όταν, θα το περάσουν όταν αρρωστήσουν πιο ελαφριά.
πιο εύκολα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω και τον άλλο το συμπολίτη μου. Να ακούσουμε παρακαλώ, να ακούσουμε. Μην κόβουμε τις φωνές. Επομένως, υπάρχει διαφορά. Το θέμα είναι να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά. Το πρόβλημα το έχουν και οι εμβολιασμένοι. Μάλλον πρόβλημα δημιουργούν και οι εμβολιασμένοι. Γιατί? Γιατί, όπως μας είπε μία τηλεθεάτρια, στον ταξιάρχη ήταν όλοι χωρίς μάσκες. Εμβολιασμένοι. Γιατί λοιπόν και οι εμβολιασμένοι δεν τηρούν τα μέτρα και για τον εαυτό τους και για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις μία κυβέρνηση η οποία δεν έχει διαχειριστεί καλά το θέμα και όταν έχεις από την άλλη τους επιστήμονες και βγαίνουν και λένε ακραίες θεωρίες, είναι λογικό ο άλλος να πεισμώνει και να φοβάται περισσότερο. Πάντως θα πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα των φίλων τηλεθεατών που λένε ναι, συμφωνούμε με τον Καπραβέλο. Έχουν πάρει πάρα πολύ και όπως είπε, είναι μοιρασμένοι. Είναι 50-50. Διχάζεται ο κόσμος. Είναι τηλεθεατές που λένε είναι ανεπίτρεπτο να συμβεί κάτι τέτοιο. Να βλέπω το τίτλο όση ώρα μιλάμε. Είναι ανεπίτρεπτο να συμβεί κάτι τέτοιο, να μην μπορούν να πάνε ούτε στο σούπερ μάρκετ οι ανεμβολίαστοι. Από την άλλη μας ενημερώνουν κυβερνητικά στελέχη ότι η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ ότι δεν θα μπορούν να πάνε ανεμβολίαστοι στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Όχι, όχι. Γιατί δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Γιατί είπαν ότι έχει δικαίωμα ο κόσμος να μπορέσει να πάει να πάρει τροφή για να μπορέσει να φάει. Και ίσως εδώ πέρα είναι μια υπερβολή ίσως του κυρίου Καπραβέλου που έρχεται σε αντίθεση και με τα σχέδια της κυβέρνησης. Μας τρομοκρατεί όμως, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτά που λένε μετά από λίγες μέρες γίνονται πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό. Μένουμε εδώ. Πάμε γρήγορα να δώσουμε. Να πάμε να δώσουμε γρήγορα απάλ total. Πάμε να δώσουμε απάλ total στο 211-1600. Πάμε να δώσουμε τη νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα, η οποία τι κάνει, επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ρητίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει δήματα, αποτσιμπήματα, χτυπήματα, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος, διατηρεί νεανική την επιδερμίδα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της. Ενώ προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες, ενώ καταπολεμά τις δραγάδες. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Εδώ, Απάλ Total, για όλους εσάς, με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Και τι άλλο κάνει το Απάλ Total? Να πούμε επίσης ότι το Απάλ Total βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης της κυταρίτιδας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πριν από το μακιγιάζ. Επίσης, σαν ενυδατική μετά το μπάνιο και μετά την ηλιοθεραπεία. Μετά το ξύρισμα για να επανέλθει η επιδερμίδα στα φυσιολογικά της επίπεδα. Είναι κατάλληλο και για, όπως είπαμε, και για τσιμπήματα εντόμων και για μικροτραυματισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άντρες, από γυναίκες, από παιδιά και φυσικά είναι για όλους τους μήνες του χρόνου, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Όπου υπάρχει θέμα, βάζουμε απάλ το τάλ και τελειώνει. Μάλιστα. Τώρα πάμε να δώσουμε και δώρο όμως. Δώρο, γιατί παίρνοντας το απάλ το τάλ θα πάρετε δώρο όλοι εσείς πιο το on food. Δώρο το on food είναι τοπικό τζέλ ποδιών. Για μασάζ με εχύλισμα άγριου καστανιού και καλέντουλας. Έχει φυτική σύνθεση που αναζωογονεί τα κουρασμένα και πρισμένα πόδια, τα βαριά πόδια που λέμε, για να νιώθετε ξεκούραστοι, να μην νιώθετε αυτή την κούραση. Το χρησιμοποιείτε 2 ή περισσότερες φορές την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο τζέλ στα πόδια σας, με απαλό μασάζ, ξεκινώντας από τις άκρες των δακτύλων προς τα πάνω, δίνει αίσθηση, άμεσα την αίσθηση δροσιάς και χαλάρωσης. Εδώ λοιπόν, για να μην πονάτε τα ποδαράκια σας, δώρο το On Food, αγοράζοντας τώρα τη νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα της αγοράς, Απάλ Total, στο 211-1600, μόνο με 19,90. Απάλ Total αγοράζεις και δώρο παίρνεις το On Food. Το καλύτερο δώρο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.